Όμως, επίσης, φανταστική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αυτή η δήλωση που έκανε ο αγαπημένος Άγγελος Διονυσίου και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έδωσε αυτή τη συνέντευξη στο Γιώργο τον Μοιραίο, που μεταξύ άλλων είπε ότι είχε την ίδια σύντροφο με τον πατέρα του. Και όχι μόνο αυτό, και ακόμα περισσότερα. Για πάμε. Ο κόσμος σας αγαπάει, κύριε Διονυσίου. Σας αγαπάει, σας λατρεύει, σας ακολουθεί πάρα πολλά χρόνια τώρα. Ναι. Και να σας πω, προχθές άκουγα και το υποσυνείδητο κιόλας. Υποσυνείδητο. Και έτσι ακούω όλο αυτό τον δίσκο τότε που μ' άρεσε πάρα πολύ. Και μας έχετε χαρίσει πολλά τραγούδια ωραία. Εντάξει. Χαρά μου που μετά από τόσα χρόνια πρώτον ότι υπάρχω ακόμα στη δισκογραφία. Γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Εντάξει. Οι εποχές αλλάζουν. Έχουν βγει καινούργια παιδιά. Οκ, είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ, υγεία να υπάρχει και ευχαριστώ και τον κόσμο βέβαια που τόσα χρόνια με ακολουθεί. Ανέφερα το υποσυνείδητο που είχατε κάνει μια συνεργασία με τον Φίβο. Με τον Φίβο. Ναι. Πώς είναι η σχέση σας τώρα? Μια χαρά είναι. Ο Φίβος είναι υπέροχος άνθρωπος. Γνωριζόμαστε και οικογενειακός. Εντάξει. Ελπίζω να ξανακάνουμε κάποια συνεργασία στο μέλλον. Σαν καλλιτέχνης και μετά σαν άνθρωπος, επειδή όπως είπατε και εσείς κάνετε πάρα πολλά χρόνια και είστε ακόμα ενεργός, ναι. Κάνατε λίγο εσείς πίσω σε όλο το κομμάτι αυτό της καριέρας σας? Την εποχή που βγήκε ο Στέλιος, το έχω ξαναπεί αυτό, όταν ξεκίνησε δηλαδή ο αδερφός μου, απήχα λίγο από την δισκογραφία, γιατί κάνα δύο χρόνια, γιατί βγήκε ο Στέλιος και έτσι τον άφησα λίγο να πάρει και αυτός μπρος. Να πάρει μπρος, ναι, να μην υπάρχουν δύο Διονυσίου, ας πούμε, στην αγορά. Σας άνοιξε πόρτες το όνομα Διονυσίου? Σίγουρα λέγανε ποιος είναι αυτός, ο γιος του, αν είναι καλός, αν τραγουδάει καλά, αν ξέρω εγώ. Από εκεί και πέρα όμως, αν και εσύ δεν είχες, ας πούμε, τα ανάλογα προσόντα, δεν θα μπορούσες να κάνεις κάτι. Δεν πάει να πει ότι επειδή είσαι ο γιος κάποιου, ας πούμε, πρέπει και εσύ να είσαι εξίσου καλός με τον πατέρα σου. Έτσι δεν είναι. Εγώ έκανα τη δικιά μου την πορεία, προσπάθησα μόνος μου, τελείως μόνος μου, και έκανα αυτή την καριέρα που έκανα και τώρα τραγουδάω 35 χρόνια. Όταν έφυγε ο πατέρας, γιατί έφυγε πολύ ξαφνικά, ναι. Τι ήταν το πρώτο πράγμα, νιώθατε θυμό, τσατιστήκατε, τι συναισθήματα έτσι σας είχαν δημιουργηθεί? Τίποτα, απώλεια μεγάλη, έχασα τον κόσμο. Δεν προλάβαμε να κάνουμε και πράγματα, ας πούμε, με τον πατέρα μου, γιατί κάποια στιγμή ερχόταν και μια συνεργασία πια μαζί με το Στράτο, γιατί στην πίστα, ας πούμε, δεν συναντηθήκαμε ποτέ. Έχουμε τραγουδήσει μαζί, ας πούμε, στην τηλεόραση, σε διάφορες εκπομπές, αλλά μαζί να συνυπάρχουμε, ας πούμε, σε μια πίστα ενός μαγαζιού δεν έχει γίνει ποτέ και θα το κάναμε το 90, αλλά δυστυχώς δεν προλάβαμε. Άρα και αυτή ήταν μια από τις τελευταίες επιθυμίες του, έτσι. Βεβαίως, ήθελα να κάνουμε κάτι μαζί. Είχα διαβάσει μια συνέντευξή σας που είχατε πει ότι με τον πατέρα σας είχατε την ίδια κοπέλα. Αν θυμάμαι καλά. Όχι, μωρέ, δεν. Εντάξει, αυτό είναι μια φράση η οποία, ας πούμε, στον αέρα έτσι έγινε. Απλά νομίζω ότι πέρασε από τη ζωή του και μετά από χρόνια πέρασε από τη δικιά μου για λίγο. Δεν ήταν συγχρόνος δηλαδή, δεν έγινε. Φαντάζομαι και ο Νόντις Φακιανάκης, τον ξέρετε. Βέβαια, πάρα πολύ καλά. Πώς, επειδή κάνει κάποιες δηλώσεις που συνέχεια ιδρυγκάρουν και συνέχεια... Κοίταξε, ο Νόντις έχει αυτή τη... Κοίταξε, δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις έναν άνθρωπο, ας πούμε, και να τον αποκλείσεις από τη ζωή σου επειδή πιστεύει κάποια πράγματα. Εντάξει, άλλο ο Άγγελος, άλλο ο Νότης, άλλο ο Κώστας, άλλο ο Νίκος. Έχει τις απόψεις του. Μπορεί να διαφωνώ μαζί του σε πολλά πράγματα, από εκεί και πέρα. Είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχουμε συνεργαστεί μαζί πολλές φορές κιόλας. Μπορεί να ξανασυνεργαστούμε. Εγώ τα διαχωρίζω αυτά τα πράγματα. Ναι. Άλλο ο άνθρωπος, άλλο ο καλλιτέχνης, άλλο ο φίλος. Είδαμε και τώρα τις τελευταίες μέρες μια επίθεση που έγινε στην Νατάσα Μποφίλιου. Φαντάζομαι το. Κάτι άκουσα. Κάτι άκουσα, δεν το είδα. Κάτι άκουσα, δεν το είδα. Εντάξει τώρα, αυτές οι επιθέσεις τώρα από διάφορους, ας πούμε, που ξαφνικά. Από τον κύριο Τατσόπουλο, ναι. Ναι, ξαφνικά, ας πούμε. Να έχουν γνώμη, ας πούμε, για όλους και για όλα και, εντάξει, δημοκρατία έχουμε, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, έτσι. Από εκεί και πέρα τώρα κρίνεται από τον κόσμο και αυτό πιστεύει, δηλαδή αν πιστεύει αυτό το πράγμα, καλά κάνει και το πιστεύει.